Δεν είναι ότι δεν μπορεί να παταχτεί ζωοκλοπή. Δεν θέλουν να την πατάξουν. Μήπως θέλουν να προωθήσουν τον κόσμο σε ακραίες καταστάσεις για να εξυπηρετούνται πολιτικά συμφέροντα. Βλέπουν τα κοπάδια τους να αφανίζονται μέρα με τη μέρα. Η ατιμορρησία τους εξοργίζει και προειδοποιούν ότι είναι έτοιμοι να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Η φιλήσυχη κοινωνία στον Κρούστα Λασιθίου είναι ανάστατη. Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο θύματα ζωοκλεφτών. Όπως το πάει η πολιτεία και το κράτος, οι οποίοι είναι αυτοί οι αρμόδιοι, στο τέλος θα έχει θέμα. Γιατί στο τέλος θα πιαστεί κανείς και θα τον σκοτώσουν. Και μετά θα φταίει εγώ που θα τον σκοτώσω, για παράδειγμα. Εγώ προσωπικά το λέω δημοσίως ότι εγώ για να τον πιάσω στη μάντρα μου, θα τον σκοτώσω. Μακάρι να είναι ο πατέρας μου να σκοτώσει από τον τάφο, θα τον σκοτώσω. Α, το κατέχει. Λοιπόν, προκειμένου να φτάξουμε εκεί πέρα, διότι θα φτάξουμε κάποια στιγμή. Διότι τη στιγμή που θα είναι να είμαι εγώ στη μάντρα μου και θα έρθει ο καθένας, οποιοδήποτε, θα αναγκαστώ και θα οπλοφορώ κιόλας, αν με πάνε μέσα και για παράνομη οπλοφορία. Γι' αυτό πιάνω και τσιμολέρνω. Τα κρούσματα, όσο πλησιάζει η περίοδος του Πάσχα, αυξήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τον ύπνο τους υπό το φόβο να είναι τα επόμενα θύματα των ζωοκλεπτών, που όπως φαίνεται τους έχουν βάλει στο στόχαστρο. Είναι περισσότερο το κέρδος από το μίσος. Και υπάρχουν αυτά. Και φέρνουν ξένους από ξένα μέρη και τα παίρνουν. Κλεψάκι, η κακομοιριά που γίνεται πέρα στο χωριό μας δεν γίνεται πουθενά. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν με απογοήτευση για το φαινόμενο που βασανίζει τους φιλήσυχους κτηνοτρόφους σε όλη την Κρήτη και αφανίζει τους κόπους τους. Πριν από λίγες ημέρες, 4 ζωοκλέφτες είχαν πιαστεί στα πράσα να φυγαδεύουν τα πρόβατα που είχαν κλέψει από κτηνοτρόφο στο καλό χωριό Λασιθίου. Όμως αφέθηκαν ελεύθεροι αμέσως μετά. Πήγαν εκεί πέρα, πολύ μακριά βέβαια, σε μια απόσταση, δεν ξέρω αν είναι 5-6 χιλιόμετρα, τα οποία τα είχαν πάρει τα ζώα, περιμένανε εκεί πέρα και την ώρα που τα είχαν φορτώσει στο φορτηγό, παρουσιαστήκαν, τα οποία τα αφήσανε. Τους πιάσανε βέβαια αργότερα, έχουν πιάσει 4 άτομα, ήταν και πέμπτος γιατί τα τζάλα είναι, φαίνονται για 5 άτομα. Λίγα 24 ώρα αργότερα, αλλά 70 πρόβατα έκαναν φτερά από το χωριό Κρούστας. Να πηγαίνουμε στις μάντρες μας, στα πρόβατά μας και να μην ξέρουμε αν βρούμε κανένα ή όχι. Ο άνθρωπος αυτός έπεσε θύμα ζωοκλοπής την Παρασκευή το βράδυ. Τα κόψανε πρέματα, αλλά τα βρήκαν σε δρόμο. Είχατε καταλάβει τίποτα τις προηγούμενες ημέρες, να έχετε δει? Τίποτα δεν καταλάβετε. Θύμα ζωοκλεφτών έπεσε τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας ένας ακόμη κτηνοτρόφος σε χωριό του Δήμου Γόρτινας, που είδε ολόκληρο το κοπάδι του με 200 πρόβατα να κάνει φτερά. Τα ξεκουράσανε, κάτσα, πιθανά πλέον δεν το ξανανετάσω για να τα ξαναφάνε. Και εντάξει, τώρα είμαι ήσυχος. Όπως λένε οι παλιοί, ο φόβος φυλάει τα έρημα. Εάν τιμωρούσαν ένα, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Οι ζωοκλέφτες απολαμβάνουν ιδιότυπη ασυλία, λένε οι κάτοικοι στον Κρούστα, που βλέπουν ότι οι δράστες παραμένουν ελεύθεροι και αποθρασύνονται. Μια παιδιά να μας πούνε περιπτώσεις όπου τιμωρήθηκε και μπήκε μέσα και έκαμε 10 μέρες φυλακή, ή επέστρεψα τα ζώα του, ή πλήρωσε αποζημίωση. Δεν το κατάλαβα. Πώς τιμωρείται? Στα χαρτιά τιμωρείται, όχι στην πράξη. Γι' αυτό λέμε ότι το θέμα είναι πολιτικό.